Πάμε να φτιάξουμε τώρα γκούλας, ένα πιάτο από τις κουζίνες του κόσμου και συγκεκριμένα από την Ουγγαρία. Βέβαια, το γκούλας είναι ένα πιάτο που μαγειρεύουν σε όλη την κεντρική Ευρώπη με μικροπαραλλαγές, δηλαδή στο είδος του κρέατος, χοιρινό ή μοσχάρι, και στο είδος της πάπρικας. Βάζουν καπνιστή πάπρικα ή γλυκιά πάπρικα ή ελαφρώς πικάντικη πάπρικα. Όμως εδώ το κλειδί της γεύσης είναι μια πάπρικα από την Ουγγαρία, η οποία είναι και γλυκιά, έχει ένα πολύ ελαφρύ άρωμα καπνού και είναι πραγματικά μια μεστή πάπρικα, έχει μεστή γεύση. Έχω βρει πάπρικα αυθεντική Ουγγαρίας και έτσι ξεκινάμε το μαγείρεμα. Θα μαγειρέψουμε ένα πολύ ωραίο πιάτο. Εάν χαρακτήριζε κάτι αυτό το πιάτο, είναι η γλυκιά του μυρωδιά. Δεν μπορώ να σας πω κάτι άλλο, γιατί δεν μπορώ να περιγράψω με λέξεις αυτή την ωραία μυρωδιά. Όμως θα σας πω ότι αυτό το πιάτο έχει και μια ωραία χυλωμένη σάλτσα. Σε κάποιες περιοχές το κάνουν λίγο πιο σούπα, σε άλλες περιοχές το κάνουν λίγο πιο στεγνό. Αυτό το αφήνω σε εσάς. Εγώ θα σας δώσω μια ωραία συνταγή για να κάνετε ένα ωραίο χυλωμένο χοιρινό με πάπρικα, πιπεριές. Θα τα δούμε αυτές στην πορεία. Πάμε να ξεκινήσουμε το μαγείρεμα. Εγώ σήμερα διάλεξα ένα κομμάτι χοιρινού κρέατος, σπάλα συγκεκριμένα, που είναι ιδανική για τέτοια μαγειρέματα που θέλουν αρκετή ώρα μέσα στην κατσαρόλα. Οπότε, αυτό το κομμάτι του κρέατος το κόβω τώρα σε μικρότερα κομμάτια. Έχει ωραία κατανομή σε λίπος και σε ψαχνό και είναι και τρυφερό και είναι και νόστιμο κομμάτι. Τα έχει όλα. Μετά, αφού κόψουμε το κρέας, το βάζουμε εδώ σε ένα σκεύος και θα το πασπαλίσω πρώτα με πάπρικα. Αυτό το παχαρικό είναι το κλειδί της γεύσης σε αυτό το πιάτο, γιατί δίνει μια πολύ ωραία δυνατή γεύση και μια πολύ ωραία γλυκιά μυρωδιά. Το δεύτερο μπαχαρικό, το οποίο πραγματικά κάνει την έκπληξη και συμπληρώνει τα αρώματα, είναι το άγριο κύμινο ή κιούμελ. Θα το βρείτε σε σποράκια, σε καταστήματα μπαχαρικών. Ουσιαστικά είναι ένα λίγο πιο πικρό κύμινο, αρωματικό πάλι. Βάζω λοιπόν και το κιούμελ εδώ. Αλατίζω. Και βάζω και λίγο αλεύρι. Το αλεύρι θα δέσει τη σάλτσα όσο μαγειρεύεται το κρέας. Ανακατεύω. Και ξεκινάμε το μαγείρεμα στην εστία. Ξεκινάμε το μαγείρεμα λοιπόν με κρεμμύδια κομμένα σε πολύ λεπτές φέτες. Και μετά ρίχνω τα κομμάτια του κρέατος. Συμπληρώνω και λίγο λάδι εδώ για να σοτάρουμε το κρέας ωραία. Και τώρα περιμένω σε δυνατή ένταση να σοταριστεί και το κρέας. Θα το γυρίσω από όλες τις πλευρές για να πάρει χρώμα και συνεχίζουμε με τα υπόλοιπα υλικά. Εντάξει, ήδη άρχισαν να βγαίνουν πολύ ωραίες μυρωδιές από την κατσαρόλα. Παιδιά, τι λέτε? Απίθανο, έτσι. Ένα φοβερό φαγητό, δεν ξέρω. Πραγματικά είναι έκπληξη αυτές οι μυρωδιές. Τώρα, εδώ ρίχνω και πιπεριές κόκκινες, χοντροκομμένες, έτσι, σε ακανόνιστα κομμάτια. Λίγες σκαλίδες σκόρδου. Εδώ έχω σκόρδο σε άλμη και βάζω 5-6 γιατί θέλω το ωραίο άρωμά τους και τη γεύση τους. Και δύο φύλλα δάφνης. Αυτό είναι. Και τώρα συμπληρώνω με ζωμό κρέατος. Προσέξτε εδώ τώρα, θα πρέπει ο ζωμός ίσα ίσα να καλύψει το κρέας και τα λαχανικά.
Δεν θέλω να το κάνω σούπα. Οπότε αυτό το μισό λίτρο μαζί με την υγρασία από τα λαχανικά και μαζί με την υγρασία από το κρέας θα μου δώσει μια πάρα πολύ ωραία σάλτσα. Περιμένω τώρα να πάρει μια βράση. Μετά χαμηλώνω την ένταση από το 8 πηγαίνω στο 4 και σιγομαγειρεύω για μια ώρα και ένα τέταρτο περίπου. Και μετά από μια ώρα και ένα τέταρτο γίνεται ένα φαγητό πραγματικά απίστευτα νόστιμο, ωραίο χυλωμένο κρέας. Αυτό θέλω και η σπάλα με βοηθάει εδώ γιατί είναι πάρα πολύ τρυφερή. Και πάμε και στο τελευταίο υλικό πριν σκεπάσω την κατσαρόλα που είναι ο πελτές ντομάτας. Τον άφησα στο τέλος για να μπορέσω να το διαλύσω εδώ στο ζεστό ζωμό. Έτσι, ωραία, ωραία. Να το, πήρε βράση, επομένως πάμε λοιπόν από το 8 στο 4. Σκεπάζω την κατσαρόλα και σας θυμίζω το χρόνο μαγειρέματος, μία ώρα και ένα τέταρτο. Για 6 μερίδες γκούλας θα χρειαστείτε 1 κιλό χοιρινή σπάλα, 2 κουταλάκια του γλυκού, γλυκιά πάπρικα Ουγγαρίας, 4 κουταλιές της σούπας αλεύρι, 500 γραμμάρια κρεμμύδια, 2 κόκκινες πιπεριές, 4 σκελίδες σκόρδο σε άλμη, 2 κουταλιές της σούπας πελτέ ντομάτας, 2 φύλλα δάφνης, 2 κουταλάκια του γλυκού, σπόρους άγριο κύμινο, 500 ml ζωμό κρέατος, ελαιόλαδο και ανθό αλατιού σε νυφάδες. Και για το σερβίρισμα, 500 γραμμάρια παπαρδέλες και 4 κουταλιές της σούπας ψιλοκομμένο μαϊντανό. Και μετά από μία ώρα και ένα τέταρτο, έχουμε γεμίσει θεϊκές μυρωδιές και το πιο ωραίο εδώ στην κατσαρόλα. Έχει χυλώσει η σάλτσα εκπληκτικά. Κοιτάξτε εδώ, παιδιά. Κοιτάξτε. Κοιτάξτε υφή. Και φυσικά το κρέας έχει μαλακώσει, έχει χυλώσει και αυτό. Οπότε όλο το φαγητό είναι έτοιμο για σερβίρισμα. Τώρα παραδοσιακά το γκούλας το σερβίρουν είτε με χειροποίητα ζυμαρικά, δηλαδή κάνουν τη ζύμη των ζυμαρικών και μετά τρίβουν αυτό το ζυμάρι πάνω από βραστό νερό. Ή το σερβίρουν με ταλιατέλες, με παπαρδέλες που έχω διαλέξει και εγώ και μου αρέσουν πάρα πολύ, με νιόκι, με πατάτες, βραστές πατάτες σπαστές, πουρέ πατάτας, υπάρχουν πολλές επιλογές. Εγώ θεωρώ ότι οι παπαρδέλες ταιριάζουν πάρα πολύ ωραία γιατί είναι ένα ωραίο, ωραίο ζυμαρικό. Οπότε εδώ. Έχω βάλει λίγο βούτυρο να λιώσει, έχω βράσει τα ζυμαρικά, θα τα περάσω από το βούτυρο και θα σερβίρω μαζί το φαγητό. Παιδιά, οι μυρωδιές είναι θεϊκές, έτσι. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, κλείνω την εστία. Και πάμε τώρα στις παπαρδέλες. Ένα γρήγορο πέρασμα από το βούτυρο. Προσθέτω και μαϊντανό ψιλοκομμένο. Και είναι μια υπέροχη γαρνιτούρα. Και είμαι έτοιμος για σερβίρισμα. Και συνεχίζω με το κρέας. Αυτό είναι λοιπόν το γκούλας, ένα πολύ ωραίο πιάτο από την κεντρική Ευρώπη. Μία από τις πολλές εκδοχές του είναι και αυτή εδώ. Με χοιρινό, με πάπρικα, με πιπεριές, με τις παπαρδέλες. Είναι ονειρεμένο, παιδιά, απλά ονειρεμένο. Φτιάξτε το, πραγματικά είναι εκπληκτικό φαγητό.